Πάμε να δούμε μια άλλη εγκατάλειψη που έχει να κάνει με την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας και όχι μόνο, γιατί λαοί που δεν σέβονται και δεν γνωρίζουν το χθες, το χθες τους, το παρελθόν τους, δεν έχουν μέλλον. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Γιώργο Λεκάκη, δημοσιογράφο, συγγραφέα και ερευνητή. Κύριε Λεκάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα, σε όλους τους τηλεθεατές σας. Είδαμε με πολύ ενδιαφέρον και θα δούμε τώρα το βίντεο όπου εξηγείται με συγκλονιστικό τρόπο την εγκατάλειψη της Πολιόχνης Λίμνου και της ιστορικής, αρχαιολογικής και όχι μόνο σημασίας που έχει λόγω της εγκύτητας με την Τρία και όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να αξιοποιούνται από την ελληνική πολιτεία. Για να δούμε το βίντεο. Γιατί μιλάω για την Πολιόχνη όμως? Η Πολιόχνη είναι μια πόλη η οποία συνυπήρχε με την Τρία. Σε όλες τις φάσεις της Τρίας είχε αντίστοιχη φάση και η Πολιόχνη. Εδώ είναι η Πολιόχνη και ακριβώς απέναντί μου μετά τη θάλασσα είναι η Τρία. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική πόλη είναι για την εξέλιξη του Τροϊκού πολέμου. Εδώ βασίλευε ο βασιλιάς Εύνοος ή Εύνοιος, ο οποίος έπαιξε ρόλο στα Τροϊκά. Όμως η πόλη αυτή δεν είναι μόνο σημαντική για την παλαιότητά της. Είναι σημαντική διότι κατά τις ανασκαφές μας έχει δώσει ένα οικοδόμημα, ένα δημόσιο κτίριο, το οποίο ήταν βουλευτήριον. Πότε? 4η, 5η, 6η χιλιετία π.Χ. Όποτε θέλετε βάλτε το. Δηλαδή 6, 7, 8 χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα. Βουλευτήριον. Αυτό λέει η επιγραφή. Δείτε την. Κυρίες και κύριοι, Βουλή την 5η χιλιετία π.Χ. Εδώ υπάρχει έβριμα, εδώ υπάρχει κτίριο, υπάρχει δημόσιο κτίριο που συγκεκριμένα οι άνθρωποι, συστηματικά οι κάτοικοι αυτής της πόλεως, έρχονταν να μιλήσουν, συνομιλήσουν, να βρουν λύσεις για τα κοινά. Κύριε Λεκάκη, πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα και άγνωστα στοιχεία στο ευρύ κοινό. Ναι, το βίντεο έγινε και η καταγγελία αυτή γίνεται διότι η αρχαιότερη βουλή στον κόσμο, η αρχαιότερη βουλή στον κόσμο είναι στην Ελλάδα μας, είναι στο Αιγαίο μας, είναι στη Λίμνο, στην πόλη που λέγεται Πολιόχνη και είναι κλειστή. Δηλαδή, πάνε οι τουρίστες το καλοκαίρι, είναι δεύτερο καλοκαίρι, δεύτερη χρονιά τώρα που είναι κλειστή. Και δεν ξέρω αν θα είναι και του χρόνου. Πάνε οι τουρίστες στην όμορφη Λίμνο, η οποία είναι πανέμορφη, έχει υπέροχα τοπία, παραλίες, κρασιά, αρχαιολογικούς χώρους, έχει την υπέροχη ηφαιστεία κλπ. Έτσι, το Καβύριο, σύμφωνοι, τη Μύρινα, σύμφωνοι. Αλλά είναι γνωστή όμως ταυτόχρονα, εκτός από το ιερό της Αρτέμιδας, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα ξενοδοχείο, όπως το ακούτε αυτό, το ιερό της Αρτέμιδας είναι μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Έτσι πρέπει να πας από τη ρεσεψιόν για να πας στο ιερό της Αρτέμιδος. Κλείνει η παρένθεση. Κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αλλάζει τα δεδομένα στην παγκόσμια ιστορία της πολιτικής είναι η αρχαιότερη βουλή στον κόσμο. Κατ' εμέ, αν θέλετε, θα πρέπει να είναι ο χώρος που όταν ορκίζεται μια κυβέρνηση, όταν εκλέγεται μια κυβέρνηση, θα πρέπει η πρώτη της επίσκεψη να είναι εκεί. Να δίνει ένα σύνθημα, παύλα συμβολικό, ότι εμείς είμαστε που κάναμε την πρώτη δημοκρατία στον κόσμο, εμείς έχουμε την πρώτη βουλή στον κόσμο και να τώρα οι βουλευτές μας, να τώρα οι υπουργοί μας, να τώρα η κυβέρνησή μας πάει να ποτίσει φόρο τιμής. Όπως η πρώτη επίσκεψη κάθε Ρωμαίου αυτοκράτορος όταν εκλεγόταν στη Ρώμη ήταν να πάει να επισκεφτεί το θριάσιον πεδίο στην Ελευσίνα, να πάει να ποτίσει φόρο τιμής στο μεγάλο σχολείο της ανθρωπότητας. Κύριε Λεκάκη, είπατε ότι το ιερό της Αρτέμιδος είναι στο ξενοδοχείο. Εδώ πιο πέρα από τη Μύρινα, που όταν έρθει κανείς εδώ πέρα, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται να κάνει, από ό,τι του δείχνουν οι τουριστικές χάρτες και πληροφορίες του, είναι να επισκεφτεί το ναό της Αρτέμιδας, τον κυριότερο ναό της Λίμνου. Όταν πιο κάτω ήταν το ηφαίστου, των Καβύρων κλπ. Αλλά μέσα στην πόλη, κοντά στην πόλη, ήταν η Άρτεμις. Πάνω κάτω, πέρα δόθε, ούτε πινακίδα, ούτε το βλέπει κανείς, ούτε το ξέρει κανείς. Ώσπου ξαφνικά κάποιος ίσως σου πει ότι «Α, το ναό ψάχνεις».
πήγαινε μέσα στο ξενοδοχείο. Και πας στο ξενοδοχείο μέσα, το τάδε ξενοδοχείο, περνάς από τη ρεσεψιόν και αρχίζεις και βλέπεις πινακίδες της Αρτέμιδας. Περνάς από τα σπα, περνάς από τα balloon room, περνάς από τους χώρους που περνάνε οι διάφοροι άνθρωποι, τρώνε, πίνουν με τα σοβράκια τους, με τις σαγιονάρες τους, διακοπές θα να κάνουν οι άνθρωποι, τι φταίνε αυτοί. Εσύ όμως θες να πας στον ιερό σου χώρο. Και ξαφνικά αφού τα περάσεις όλα αυτά, βρίσκεσαι σε έναν χώρο όπου υπάρχει ένα εστιατόριο που οι άνθρωποι ένικοι του ξενοδοχείου παίρνουν το πρωινό τους. Και ακριβώς δίπλα από εκεί που παίρνουν το πρωινό τους και πετάνε τα κουκούτσια από τις ελιές τους, είναι ο ναός της Αρτέμιδας. Που δεν έχεις άλλη πρόσβαση να πας σε αυτόν παρά μόνο μέσα από τη ρεσεψιόν ενός ξενοδοχείου. Η Άρτεμις βέβαια δεν είναι ούτε μπαρ ούτε ρεστοράν. Η Άρτεμις ήταν αρχαία Ελληνίδα θεά και έχει το ναό της εδώ πέρα. Αποκλειστικό προνόμιο όσο τρώνε εδώ σε αυτό το ξενοδοχείο. Οι υπόλοιποι που περνάνε απ' έξω ούτε καν μαθαίνουν ότι υπάρχει εδώ ένας ναός. Μένει να μας απαντήσει η αρχαιολογική υπηρεσία πώς μπορεί ένας ιδιώτης να έχει στον αύλιο του χώρο έναν αρχαίο ελληνικό ναό, να τον εκμεταλλεύεται με τον Α ή Β τρόπο, να μην υπάρχει ούτε μία σήμανση γι' αυτό και να μην υπάρχει ούτε μία πρόσβαση. Αυτό είναι μια απάντηση που την περιμένω από την αρχαιολογική υπηρεσία της Λίμνου, της Λέσβου, του Υπουργείου Πολιτισμού, του ΚΑΣ και όποιον άλλον εμπλέκεται τάχα μου ενδιαφερόμενο για το ελληνικό πολιτισμό. Ακριβώς, μάλιστα, όπως τα ακούσατε, έχω κάνει καταγγελία πολλά χρόνια από τότε που είναι το ξενοδοχείο. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία δηλαδή. Παλιά ιστορία. Είναι για γέλια. Είναι μια ιστορία για γέλια. Δηλαδή... Τραγική εμένα μου ακούγεται, εν πάση περιπτώσει λαροτραγική. Ναι, ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Μπαίνεις μέσα στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, προχωράς, πηγαίνεις στο δρόμο που είναι τα δρομάκια μέσα στο ξενοδοχείο, φτάνεις εκεί που τρώνε πρωινό, οι άνθρωποι τρώνε τα κουκούτσια από τις ελιές, τα πετάνε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, για να δεις το ιερό της Αρτέμιδος. Έτσι. Δηλαδή, τι θέλετε άλλο να σας πω, που είναι το σημαντικότερο ιερό στην Λίμνο, μετά το Καβίδιο, ήταν το ιερό της Αρτέμιδος. Ό,τι και να είναι ιεροσιλία αυτό ακούγεται τώρα. Ακριβώς. Και δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Αυτό θέλουμε να δούμε. Τέλος πάντων, το δεύτερο λοιπόν είναι αυτό το πράγμα που σας λέω, είναι συγκλονιστικό, διότι δόθηκαν κάποια χρήματα, όπως λέει η πυρακίδα που υπάρχει εκεί πέρα, δόθηκαν κάποια ωραία χρήματα και από την Ελλάδα φαντάζομαι και από τα ΕΣΠΑ και το ένα και τ' άλλο, για να κάνει κάποιος εργολάβος κάποιες εργασίες, προσβασιμότητας, δεν ξέρω τι. Το ρεπορτάζ μου λέει, οι άνθρωποι από εκεί πέρα μου λένε, εγώ πήγα εκεί και μου λένε, τέλειωσαν τα χρήματα, το έργο δεν έφτασε να γίνει και από τότε είναι κλειστός ο χώρος, γιατί είναι εργοτάξιο μέσα. Και πόσο καιρό είναι κλειστό, κύριε Λεκάκη? Και το καλοκαίρι αυτό ήταν κλειστό. Και ακόμα και τώρα που μιλήσαμε με τους συνεργάτες σας και τους αρχαιολόγους εκεί πέρα, ανήκει ολόκληρη Λίμνο, ανήκει στην εφορία της Λέσβου. Για φανταστείτε αυτό το αστείο. Στην Λέσβο λοιπόν, είπαν ότι είναι κλειστά ακόμα. Δηλαδή, αν θέλει κανείς κάποιος να πάει και να σκεφτεί την αρχαιότερη βουλή στον κόσμο, δεν μπορεί. Είναι κλειστή. Θα βρει πόρτα, θα βρει κάγκελο. Πώς να σας το πω δηλαδή. Το καλοκαίρι δεν γινόντουσαν εργασίες? Όχι, τίποτα δεν γινόταν. Άλαι. Αυτό το καλοκαίρι όχι. Τίποτα. Το προηγούμενο γίνανε κάποιες έργα. Μα είναι δυνατόν μέσα στο καλοκαίρι να κάνεις έργα που είναι full τουρίστες? Μόνο το καλοκαίρι μπορεί να γίνει. Και μόνο δεν γίνονται εργασίες στο αρχαιολογικό χώρο. Μαζέτε ότι ήταν κλειστό. Έτσι κι αλλιώς. Ούτε εργασίες ούτε επισκέψεις. Σε ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και μόνο δεν γίνονται εργασίες. Με την βροχή δεν μπορεί να γίνουν. Εδώ ξοδεύτηκαν, μας λέει με βάση το ρεπορτάζ του κύριο Λεκάκη, ότι διατέθηκαν λεφτά. Δεν ξέρω πώς. Αν ξέρετε, κύριε Λεκάκη, πείτε μας. Είναι πινακίδα εκεί. Δεν ξέρω πώς. 1,5 εκατομμύριο είναι κάτι τέτοιο. Και δεν έφτασαν, δεν τους έφτασαν. Η πινακίδα στο βίντεό μου υπάρχει. Ξοδεύτηκαν τα λεφτά, τελειώσαν τα λεφτά. Τελειώσαν. Το έργο δεν έφτασε, έμεινε εργοτάξιο το αρχαιολογικός χώρος. Η πινακίδα έχει τον προϋπολογισμό. Ορίστε. Η πινακίδα έχει ένα προϋπολογισμό. Αλλά αυτός ο προϋπολογισμός μάλλον πήγε πολύ. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Λεκάκη, μιας και είμαστε στο θέμα, αναφερόμαστε σε αυτά τα τσιμέντα και τα έργα αυτά. Πώς βλέπετε αυτό που έχει γίνει στην Ακρόπολη, τη μεντοποίηση? Για μένα όλα αυτά είναι, και τα έχω καταγγείλει, είναι ιεροσιλία, είναι βαρβαρότητα και είναι προσβολή προς το αρχαίο ιδεώδες της Ελλάδος και τον ιερό μας βράχο, όπως λέγεται, από τότε που έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είμαι αρχαιολόγος, αλλά η αισθητική μου λέει ότι αυτό εκεί πέρα που βλέπω είναι αντιαισθητικό. Και αν θέλετε και να το πάμε λίγο παραπέρα, δεν συνάδει με την ενέργεια του χώρου.
κάθε χώρος αποπνέει και βγάζει μια ενέργεια. Είναι φτιαγμένος έτσι από τον κατασκευαστή του, από αυτόν που το φιλοτέχνησε, για να μπορεί να λειτουργεί, να είναι το κουμπί εκείνο που θα ενώσει ένα κύκλωμα. Όταν εσύ πας αυτό και το τσιμεντώνεις με το συγκεκριμένο υλικό, τώρα είναι τσιμέντο α, τσιμέντο β, τσιμέντο γ, πάντως είναι τσιμέντο, από εκεί και πέρα χαλάς την ενέργεια του τόπου. Και πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Λεκάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε το πολύ ενδιαφέρον κατατοπιστικό βίντεο και τις καταγγελίες ότι μέσα σε ξενοδοχείο, τώρα εκεί στο ξενοδοχείο, υπάρχει ο ιερός χώρος Αρτέμιδας και όλο αυτό έχει γίνει έτσι. Αυτό θα το μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει, πάντως. Δυστυχώς, δυστυχώς, μόνο στην Ελλάδα. Κύριε Λεκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που μας δώσατε, για να κλείσουμε.